Να περάσουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Πάμε το τελευταίο μέρος. Τελευταίο μέρος. και να δούμε τις δηλώσεις. Κουράσαμε τον κόσμο. Είσαι κουρασμένο από την κοπή πίτα. Και συγχαρητήρια για την βράβευσή σου, ξέχασα να το πω. Λοιπόν, θα πάμε στους Καστελάνους για να δούμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του Φίλιππα του Τάντι, ο οποίος πρέπει να πω έχει κάνει ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Έχει 10 στα 10 από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΟΦΑΜ. Είναι αίτητος με κατάκτηση 3 βαθμών. Δηλαδή έχει συγκεντρώσει έως τώρα 30 βαθμούς. Είναι ιδιαίτερα θετικό αυτό. Είναι ένα νέο παιδί, ένας νέος προπονητής και χρειαζόμαστε στο Κερκυριακό ποδόσφαιρο νέα παιδιά με επιτυχίες. Σοβαρός και φιλόδοξος. Και φιλόδοξος. Λοιπόν, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πλούσια το έργο του που τόσο πολύ θέλει και το γουστάρει και το αγαπάει. Λοιπόν, πάμε, δηλώσεις. Coach, ένα τίτλο για το σημερινό παιχνίδι, αν υπολογίσουμε τις πολλές απουσίες και τα πολλά προβλήματα που είχες. Εντάξει, ήταν μια σημαντική νίκη μπορώ να πω, λόγω απουσιών και προβλημάτων όπως προείπες. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, δεν μπορώ να δώσω απλά ένα τίτλο, θέλω να πω ότι παρασυρθήκαμε πάρα πολύ από το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας, όπως και από το γήπεδο βέβαια που δεν ευνοεί να παίξει ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας έχει συνηθίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Σήμερα δεν το είδαμε σε καμία φάση του αγώνα αυτό, πιστεύω. Κακό πρώτο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ κακό. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μου ομάδα. Αυτή βλέπω, αυτή με ενδιαφέρει. Πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Και κακό και δεύτερο μπορώ να πω. Απλά τουλάχιστον μπήκαμε λίγο δυνατά. Κάναμε τον γκολ που κάναμε. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει τον αγώνα σε μία-δύο φάσεις. Δεν το κάναμε. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, ως συνήθως, έχεις ένα άγχος μέχρι τέλος. Πόσο βοήθησε την ομάδα του ΟΦΑΜ η γρήγορη επίτευξη του γκολ μόλις το πρώτο λεπτό της επανάληψης, έτσι ώστε να κάνει διαχείριση στο χρόνο που υπολοιπόνταν μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού? Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Ένα γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου είναι πάρα πολύ καλό για μια ομάδα. Το θέμα είναι ότι και εκεί ακόμα δεν ξέρω αν διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε, όπως σας είπα και πριν, να βγούμε σε κόντρα ή σε μία-δύο φάσεις να κάνουμε το 2-0. Και ο Χαρβαγιάς μία φορά. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι όμως που ποτέ του, σε όλη τη διάρκεια του, σε 97 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, δεν απέκτησε ρυθμό από καμία από τις δύο ομάδες. Αυτό ακριβώς σας είπα, ότι δεν δώσαμε ρυθμό στο παιχνίδι, παρασυρθήκαμε. Αυτό εννοούσα από το ρυθμό, αν θέλετε, το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Είμαστε πάρα πολύ κακοί και στα 90 λεπτά, μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να κρατήσω προσωπικά εγώ και η ομάδα μου από αυτόν τον αγώνα είναι οι 3 βαθμοί της νίκης, τίποτα άλλο. Και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, που πραγματικά έσυξε εξαδόντια το διακρίνωμα και εμείς στην κερκίδα. Σίγουρα. Τα παιδιά. Θα γίνω γραφικό στο τέλος, από τα ίδια. Παίξαμε με δύο ενέσεις πάλι. Αυτό. Είσαι από τους προπονητές δηλαδή που γυρνάς πίσω σου στον πάγκο να κάνεις αλλαγή και βρίσκεις μόνο πιτσιρίκια. Ακριβώς. Πόσες αλλαγές έκανα σήμερα, είδατε? Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, φαίνεται μόνο του, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Αυτά τα πιτσιρίκια όμως που μπαίνουν μέσα και αγωνίζονται, ίσως είναι και το μεγάλο κέρδος δικό σου αλλά και το ΦΑΜ. Κοιτάξτε, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Σήμερα έπαιξε βασικό ένα παιδί που είναι 16 ετών και μπήκε αλλαγή ένα παιδί που είναι 15 ετών. Έτσι, αυτό. Μέσα σε όλα τα προβλήματα έχουμε και ένα θετικό και είναι αυτό ακριβώς όπως το είπες. Και παίρνουν και το κίνητρο βέβαια που χρειάζεται. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Δεν υπάρχει από εδώ και πέρα. Κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά. Αναλόγως πώς είμαστε σαν ομάδα, ενώ οι παίχτες μας, αν θα είναι καλά ή δεν θα είναι. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και στο δικό μας χέρι, έτσι, να φτάσουμε στο πρωτάθλημα. Το θετικό σερί, το δικό σου, πώς το κρίνεις? Έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει εμένα που πήγες στον ΟΦΑΜ? Εντάξει. Τις κυρίες είναι, οι παίχτες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Η ομάδα έχει αλλάξει ψυχολογία, αν θέλετε, γιατί ήδη οι παίχτες είναι. Και παίζουν αρκετά καλύτερα, αν εξαιρέσετε το σημερινό παιχνίδι. Πάντως τα παιδιά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι με εμπιστεύονται και τα εμπιστεύομαι 100%. Σας είπα ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα το θετικό είναι ότι μπορώ να εμπιστευτώ και μικρά παιδιά. Το Χρήστο τον Κάρα πραγματικά είναι μια εβδομάδα προπόνηση και το παιδί, εγώ το εμπιστεύομαι, δηλαδή μπορεί και την επόμενη Κυριακή πάλι να παίξει αν έχουμε. Αρκεί να έχει όρεξη να έρχεται στην προπόνηση. Έρχεται. Είναι δύο εβδομάδες, μια μισή εβδομάδα που έρχεται η προπόνηση. Μέτριο κακό παιχνίδι. Τελικά ήταν για τη Βολίδα εδώ στο γήπεδο της από τον ΟΦΑΜ. Σαν ποιότητα παιχνιδιού έχουμε πει ότι σε αυτό το γήπεδο δεν μπορεί.
δεν ενδείκνυται για να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Παίζαμε μια ομάδα που είναι καλύτερη ποιοτικά από εμάς. Προσπαθήσαμε, φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Παίξαμε, πιστεύω, όπως είχαμε συζητήσει όλη τη βδομάδα. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, με το που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, φάγαμε ένα γκολ. Ακριβώς το ίδιο δευτερόλεπτο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάλι η αδράνεια της άμυνας, πάλι λάθος. Και αυτό το γκολ μας τύχησε το παιχνίδι. Πιστεύω μετά κάναμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές, κάναμε και μία αλλαγή. Πιέσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Είχαμε κάποιες φάσεις, δεν τα καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Είχε πρόβλημα η Βολίδα στο δημιουργικό τομέα και πώς θα φέρει την μπάλα στο αντίπαλο μισό αξιώσει και κυρίως στην περιοχή του αντιπάλου. Η Βολίδα με ανώτερες ομάδες έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κακά ψέματα, ο ΦΑΜ είναι καλύτερη ομάδα από εμάς και έπρεπε να παίξουμε έτσι όπως παίξαμε. Πάει αυτό το παιχνίδι. Εμείς κοιτάμε τώρα πλέον το μέλλον, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Και πάμε τώρα με ομάδες, ας το πούμε, στις κατηγορίες μας. Δεν έχουμε το ίδιο ρόστερ με τον ΟΦΑΜ, δεν έχουμε το ίδιο budget. Υπάρχει διαφορά ποιότητας. Ναλιακός και ΟΦΑΜ έφυγαν δηλαδή από τη μέση. Δύο ομάδες δηλαδή που είναι ψηλά στον χρονικό πίνακα. Τώρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος για εσάς, στην πραγματικότητα. Εμείς είπαμε ότι θα χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια όσο μπορούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την Κυριακή αυτό είναι το παιχνίδι μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί αυτή είναι διπλή βαθμή. Αυτό είναι η προσπάθειά μας, είναι να καταφέρουμε να μην πάμε στα μπαράζ. Έχει τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες η Βολίδα να αποφύγει τα μπαράζ. Όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι, να το πούμε. Αυτό προσπαθούμε να πάμε. Βέβαια, εμείς έχουμε και την ατυχία να έχουμε ένα μικρό ρόστερ. Έφυγε και ένα παιδί, ο Διονύσης, πήγε στην Αγγλία για επαγγελματικούς λόγους. Μίκρινε και άλλο το ρόστερ. Να περιμένουμε δύο παιδιά να γυρίσουν από τραυματισμούς. Πιστεύω και ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να μην πάμε στα μπαράζ. Αυτά είπαν οι δύο προπονητές. Μίλησε και ο αρχηγός του ΦΑΜ, βέβαια, που μόλις τον καλούμε έρχεται κατευθείαν, σαν γνήσιο στάρ, ο Κώστας ο Αδριώτης. Για να ο άνθρωπος να πει την άποψή του, έτσι, να μας βοηθήσει. Όχι... Ναι, αλλά ο στάρ δεν έχει θέματα με αυτά. Λοιπόν, πάμε. Χαρακτήρα μεγάλης ομάδας έδειξε ο ΦΑΜ σήμερα σε ένα γήπεδο που δεν το βόλευε να παίξει ποδόσφαιρα, με πάρα πολλές απουσίες και προβλήματα. Πολύ σημαντική νίκη. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Το γνωρίζαμε εκ των προτέρων αυτό, ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στη συγκεκριμένη έδρα. Έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο προπονητής είπε, για να προσθέσουμε, ότι έγινε η προετοιμασία με πολλά προβλήματα για να έρθετε να παίξετε αυτόν τον αγώνα. Σίγουρα, εντάξει. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Έχουμε πάρα πολλές απουσίες, ειδικά από τραυματισμούς. Και πλέον είμαστε πολύ περιορισμένο, έχουμε πολύ περιορισμένο αριθμό παιχτών. Αυτή η νίκη απαλύνει στενοχώρια για τη δική σου, για την κόκκινη κάρτα. Εντάξει, εννοείται. Μία νίκη είναι μία νίκη. Δεν σημαίνει ότι έφαγα μια κόκκινη κάρτα. Ακόμα έχουμε δρόμο πάρα πολύ στο πρωτάθλημα. Μία νίκη απέναντι σε μία ομάδα που ήθελε να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα, που μάχεται την παραμονή στην κατηγορία. Αλλά αυτή η νίκη έδειξε ότι ο ΦΑΜ έχει χαρακτήρα. Αυτό που χρειάζεται μία ομάδα που κοιτάζει ψηλά. Εντάξει, σίγουρα. Φέτος η ομάδα έχει βάλει υψηλά το πύχη και το έχουμε αποδείξει, βέβαια, αυτό. Πήραμε αυτό που θέλαμε. Δύσκολα, εύκολα το πήραμε. Αυτό έχει σημασία για εμάς. Και συνεχίζουμε. Αντίπαλοι στην επόμενη αγωνιστική με τον πρώην προπονητή σας. Ναι, παίζουμε με τον πρώην προπονητή μας, τον Γιάννη τον Καλούδη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιάννη τον Καλούδη. Έχουμε γράψει ιστορία στην ομάδα. 90 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι. Και μετά ακολουθεί ένα μεγάλο παιχνίδι. Και μετά πιστεύω ότι είναι. Προηγείται, βέβαια, και το αγώνα στην άλλη Πετρητή, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Γιατί από το αποτέλεσμα αυτό, η επόμενη αγωνιστική θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ή μπορεί και να μην είναι, και να είναι και αδιάφορο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, η αγωνιστική στο που θα πάμε εμείς στον Πετρητή. Εσείς από τους τελευταίους, τελευταίους στο Μοϊκανό, μπορώ να τους χαρακτηρίσω, και οι γενείς ποδοσφαιριστές. Σήμερα είδαμε παιδιά μικρά, 14 και 15 χρονών, να μπαίνουν μέσα. Έρχεται νέο αίμα. Εντάξει, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι η Ακαδημία δουλεύει πάρα πολύ καλά. Όπως είπες, είδες πάρα πολλά παιδιά μέσα στη 18άδα. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα στελεχώσουν σιγά σιγά την ομάδα του ΟΦΑΜ και θα είναι οι μελλοντικοί πρωταγωνιστές. Λοιπόν, πάμε στην Α κατηγορία Κέρκυρας, έτσι. Λοιπόν, ναι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Τελειώσαμε την Α1. Την Α1 τελειώσαμε και πάμε στην Α τώρα. Ωραία. Πάμε να δούμε κάρτα με αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Α κατηγορία της Κέρκυρας. Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Ομόνια 1-0. Μεγάλη νίκη για τον Άγιο Νικόλαο, που εκμεταλλεύτηκε την απώλεια των υπόλοιπων και ανέβηκε στο βαθμολογικό πίνακα. Άδεμα πατάει η μνήμη μου στην τρίτη θέση, θα το δούμε μετά. Αρίλας Μπενίτσες 0-2. Σημαντική, υπερπολίτιμη νίκη.
Μέγας Αλέξανδρος εγχώρισε προλάβων εύκολα 5-1. ΑΕΚ Αναλύω νέος 1-2. Ντέρμπι σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε τα στιγμιότυπα. Και σημαντική νίκη για τον νέο πλέον. Έτσι. Βέβαια. Τα στιγμιότυπα και τα γκολ αμέσως μετά. Ηρακλής Αγίων 14 Μωραϊτίκων 2-2. Όλυμπος Ατρόμητος 6-0. Και Φέακας. ΑΕΦΑΚΟ μάλλον 2. Δίας Κασιόπης 2-2. Επίσης. Απόλυα βέβαια για το Φέακα, ο οποίος ήθελε να περάσει για να πάει και αυτός στην τρίτη θέση. Πολλά γκολ. 25 γκολ μπήκαν αυτοί οι αγωνιστικοί στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Κέρκυρας. Αρκετά περίπου, δεν τα μέτρησα. Ναι. Έτσι όπως έλεγα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα στην Α κατηγορία, που την επόμενη αγωνιστική υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Ο νέος με τον παλιό. Λοιπόν, νέος και Όλυμπος. Λοιπόν, πολλά ντέρμπι έχουμε την επόμενη. Πολλά, χαμός. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πού να το πάμε. Καλύτερα βέβαια που γίνονται τα ντέρμπι τώρα νωρίς, γιατί μετά έχουμε και τα καρναβάλια. Με 3-2. Έχουμε... Ναι, εντάξει. Είναι και καθά Δευτέρα, λαγάνε. Βέβαια. Λοιπόν, Όλυμπος στην κορφή με 47 βαθμούς. Ακολουθεί ο νέος με 43. Την επόμενη αγωνιστική βρίσκονται αυτές οι δύο ομάδες αντίπαλες. Κεραυνός Αγίου Νικολάου σε τρίτη θέση με 35 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η ΑΕΚ Αναλύω, 32 η ΑΕΦΑΚΟ, 25 ο Μέγας Αλέξανδρος. 24 ομάδες οι Μπενίτσες, ο Δίας Κασιόπης και η Ένωση Αρέλας Καβαδάδες. 21 η Ομόνια και ο Αστέρας Μωραϊτίκων. 19 έχουν τα Μωραϊτικά. 13 ο Εθνικός Προελάδων και 6 βαθμούς στην τελευταία θέση. 19 έχει ο Ηρακλής Αγίων 10. Ναι, είναι η ομάδα. Ναι, 19. Mm. Και 6 βαθμούς η Άφρα στην τελευταία θέση. Λοιπόν, αυτή είναι και η Α κατηγορία. Τώρα, στη Β κατηγορία δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, γιατί η ΓΕΠ κέρδισε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο ντέρμπι και ο Μαραθιάς, ας πούμε, στο ντέρμπι κέρδισε τα Βασιλάτικα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα στη Β κατηγορία της ΕΠΣ Κέρκυρας, τα οποία είναι τα εξής. Κασιόπη Ηρακλής Φακερό 1-0, Αετός Αγίου Αθανασίου Αστέρας Παρτίλα 0-6, ΓΕΘ Κεραυνός Δραγωτινών 4-2, ΠΑΟΚ ΓΕΠ 0-3, ΑΟΦΕΚ Βασιλάτικα 3-0 και Κεραυνός Ποταμού Θύελλα 4-2. Στο βαθμολογικό πίνακα η ομάδα από την Παλαιοκαστρίτσα, η ΓΕΠ που έχει ρίζες από τις Γιαπάδες, έχει 51 βαθμούς, η ΟΦΕΑΚ Μαραθιά 49, 34 βαθμούς έχει η Κασιόπη, 33 ο Ποσειδώνας Βιταλάνων και τα Βασιλιάτικα, 27 τα Σφακερά και η Θύελλα ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, να πούμε ότι στο μπάσκετ σημειώσαμε μια σημαντικότατη νίκη, έτσι. 62-59 κέρδισε η ομάδα τους μαχητές Πεύκων. Και συνεχίζεται η προσπάθεια της κερκυριακής ομάδος για την παραμονή στη Β' Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, και για να καταλάβεις πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι, τη διαφορά έκανε οι κερκυραίοι παίχτες. Την έκανε ο Στάθης ο Περούλης που σημείωσε 15 πόντους και ο Ροζάριος Πιτιέρης με 14 πόντους. Δηλαδή οι κερκυραίοι έδωσαν το έβναυσμα για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη. Βέβαια. Και προπονητικό team κερκυραίοι πλέον. Ναι, έτσι. Ναι. Ο Γεωργίου μαζί με τον Γιάννη τον Μούτσο. Λοιπόν, σημαντική νίκη. Έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς, 8 νίκες, 10 ήττες. Θέλει τουλάχιστον 4 ακόμη για να παραμείνει στην κατηγορία. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα οπωσδήποτε, γιατί έχουμε πει μας αγαπάνε και πολύ, ας πούμε, εκτός Κερκύρας και... Παίζει στα Φάρσαλα την υποκριμαγωνιστική. Ναι, ναι. Παιχνίδι ντέρμπι και αυτό ίσως μπορεί να κλέψει το ροζ φυλαγόνα. Μακάρι. Και ο Φέακας δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στην Α2 κατηγορία στο Κάρμπορ. Συνέτριψε εδώ πέρα. Εύκολα 30-12. Ναι. Και οι δύο αγωνιστικές που έχει είναι εύκολες. Άρα θα πάρει και φέτος την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια. Πέρσι έχασε την άνοδο στα Μπαράζ. Ελπίζουμε φέτος που είναι και πιο ενισχυμένος να κάνει αυτό που θέλει, το όνειρό του πραγματικότητα και να ανέβει στην Α1. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι ΑΕΚ Αναλύων νέος που διεξήχθη στο γήπεδο της Ένωσης στο Κανόνι. Δείτε τα στιγμιότυπα, τα γκολ. Από εμάς, να σας καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.